Αν ένας στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Αγαπητοί φίλοι του Αντιφώνου, βρισκόμαστε στον Άγιο Νικόλαο Φιλοπάπου, κοντά στον πατέρα Γιώργιο Σχοινά, να συζητήσουμε για την επικαιρότητα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε, Παπούλη. Να είστε καλά. Ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση κάνοντας μια υπόθεση. Στην παρέα μας θα μπορούσαν να είναι 2 γονείς που μόλις τους ανακοινώθηκε ότι ο γιος τους είναι ομοφυλόφιλος. Μάλιστα. Θα μπορούσε να είναι και εδώ και το ίδιο το παλικάρι μαζί με τους γονείς. Ναι. Τι έχει να μας πει η Εκκλησία γι' αυτό? Ό,τι έχει να πει για κάθε άνθρωπο που σφάλει στη ζωή του και για το πώς πρέπει να στέκονται οι άλλοι άνθρωποι απέναντι σε αυτόν. Το παιδί που είναι ομοφυλόφιλος είναι και αυτός ένας άνθρωπος που έχει αμαρτίες. Τον αμαρτωλό τον αγαπάμε, προσπαθούμε να προσευχηθούμε για αυτόν, να του δείχνουμε διαρκώς ότι τον αγαπάμε, αλλά βέβαια δεν του λέμε ότι καλά κάνεις που αμαρτάνεις. Οπότε υπ' αυτή την έννοια, μια παρόμοια στάση έχουμε να κρατήσουμε και σε αυτή την περίπτωση. Δεν πρέπει να λειτουργήσουμε, ειδικά οι άνθρωποι της Εκκλησίας, αυτοί που πιστεύουν και που ζουν ζωντανά ως μέλη της Εκκλησίας, να μπούμε στην οτροπία του ταμπού. Μάλιστα. Γιατί κάλλιστα, ας πούμε, θα μπορούσαμε να έχουμε να κάνουμε και με κάποια άλλη αμαρτία εξίσου βαριά. Οπότε, απλά θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ως προς την αλήθεια, αλλά και ξεκάθαροι ως προς την αγάπη που μένει και ουδέποτε εκπίπτει. Όχι μόνο από τους γονείς, αλλά και από τους αδελφούς μας στην Εκκλησία και από τους συνενωρίτες, αν θέλετε, αυτό θα έπρεπε να είναι η στάση μας. Άρα, λοιπόν, η Εκκλησία δεν είναι ομοφοβική, θα λέγαμε, που λένε πολλοί ότι μας κατηγορούν, αλλά η Εκκλησία είναι αγάπη, αλλά αγάπη που χειρουργεί κατά κάποιο τρόπο το πάθος. Έτσι. Το εξέφρασε πολύ ωραία η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου και χάρηκα πραγματικά έτσι που είχε μια ακρίβεια στη διατύπωσή της προς το τέλος ακριβώς. Λέει ότι η Εκκλησία αγαπά αληθεύοντας και λέγει την αλήθεια εν αγάπη. Αυτό νομίζω είναι το δίπολο στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε. Δεν υπάρχει θέμα ομοφοβικού για τον άνθρωπο που είναι μέσα στην Εκκλησία και ζει τα μυστήρια της Εκκλησίας. Γιατί ο άνθρωπος της Εκκλησίας καταρχήν δεν βλέπει την αμαρτία σαν κάτι που είναι έξω από αυτόν. Ούτε καν σε έναν άλλο άνθρωπο. Όσο ομοφυλόφιλος λοιπόν μπορεί να είναι ο άλλος άνθρωπος, άλλο τόσο υποσυνθήκες μπορώ να είμαι κι εγώ. Όταν έχουμε έναν Άγιο Σημεών Νέο Θεολόγο, το έχω πει αρκετές φορές αυτό και σε άλλες ευκαιρίες, να ενθρονίζεται ως ηγούμενος και να λέει στους αδελφούς που τον ψήφισαν ότι εμένα θα κάνετε ηγούμενό σας και αναφέρει σειρά αμαρτημάτων, τον πόρνο, τον κίνεδο, τον μοιχό, τον μαλακό, τον κτηνοβάτη, τον παιδεραστή, αναφέρει αμαρτήματα ισχρά, σχεδόν ανερυθρίαστα θα έλεγα, με μια ταπείνωση αλλά και με πλήρη επίγνωση ότι όλα αυτά μπορεί να τα έχει μέσα του. Έστω και εν σπέρματι. Εν δυνάμει, ας πούμε. Έτσι. Αυτό δείχνει κάτι. Αυτό μου θύμισε που λέτε τώρα, παππούλη μου, αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος, και γυναίκα ουκέγνω και δεν έχω πάει με γυναίκα. Και παρθένος, ουκιμή. Ουκιμή. Έτσι, έτσι, ακριβώς. Και εδώ μου γεννάται ένα ερώτημα. Η παιδεία της εγκρατείας και της παρθενίας μέσα στην Εκκλησία, μήπως είναι πάρα πολύ μπροστά? Γιατί πολλοί λένε ότι η Εκκλησία είναι οπισθοδρομική. Η Εκκλησία είναι, δεν είναι προοδευτική. Οι προοδευτικοί τώρα ευαγγελίζονται ότι θα ελευθερώσουν τον κόσμο. Μήπως η Εκκλησία είναι πολύ μπροστά και δεν την έχουμε καταλάβει ακόμα? Δεν είναι πολύ μπροστά. Είναι πιο πέρα και από το χρόνο. Άρα είναι πιο πέρα και από τις κοινωνικές συμβάσεις. Η κοινωνία λέει αυτός είναι καλός, ο αυτός είναι κακός. Η Εκκλησία δεν χρησιμοποιεί αυτή τη διάκριση. Συμμέτοχοι είμαστε όλοι στην τρέλα, μάλιστα, που λέει το τραγουδάκι. Αυτό είναι αυτό που πιστεύει η Εκκλησία. Και έχει επίγνωση ο κάθε άνθρωπος που είναι μέσα στην Εκκλησία ότι δεν διαφέρει από τους άλλους.
Τι κι αν αυτός έχει πάει με 20 γυναίκες, τι κι αν εγώ δεν έχω πάει με καμία, αλλά έχω σκεφτεί ότι έχω πάει με 50. Σαφώς υπάρχει μια διαβάθμιση ως προς την βαρύτητα της αμαρτίας, αν έχει διαπραχθεί σίγουρα είναι διαφορετικά, αλλά η εμπάθεια η εσωτερική του ανθρώπου δεν διαφέρει ιδιαίτερα. Μάλιστα. Και η αγωγή της εγκράτειας, η οποία εκτείνεται βέβαια σε όλα τα, σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής μας, δεν είναι μόνο στα σαρκικά. Εγκρατείς και στη γλώσσα πρέπει να είμαστε, και στο νου να μην ψηλώνει ο νους μας και υπερηφανευόμαστε. Αυτή είναι μια αγωγή που έχει αρχή αλλά δεν έχει τέλος. Μου έκανε εντύπωση στο γεροντικό, αναφέρει μια περίπτωση ενός εφημερίου ιερέως εν γάμου, ο οποίος ήταν πολύ έτσι εγκρατής άνθρωπος και είχε φτάσει στην επιθανάτιο κλίνη. Και πηγαίνει κοντά η πρεσβυτέρα του που ζούσε, ας πούμε, και τον αγκάλιασε με γεμάτη τρυφερότητα, γιατί τον έβλεπε να φεύγει από δίπλα της. Και γυρνάει και της λέει: φύγε τώρα, λέει, ας τις αγκαλιές. Τώρα, λέει, ετοιμάζομαι για να συναντήσω εκείνον, λέει. Δεν θέλω να με γυρνάς πίσω με αυτά τα πράγματα. Μέχρι και εκείνη τη στιγμή έδειχνε εγκράτεια. Είναι κάτι που αφορά όλους μας. Εμείς νομίζουμε ότι η Εκκλησία κατηγορεί κάποιους, τους καταδικάζει και τους τιμωρεί με να τους λέει κάντε εγκράτεια, ξέρω εγώ. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Ο Χριστός μας είπε να γίνουμε Άγιοι. Ξέρουμε ότι ο ληστής είναι βεβαιωμένο ότι μπήκε στο παράδεισο. Με μία αρρωπή μπήκε στο παράδεισο. Ένας ομοφιλόφιλος θα μπορούσε να γίνει Άγιος. Έχουν αγιάσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είμαι σίγουρος. Εσείς τι λέτε. Όταν αρχίζει και ο χριστιανισμός εξαπλώνεται. Μετά τους Αποστόλους και τους Αποστολικούς Πατέρες. Που μιλάμε για μια περίοδο της παρακμής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Περίοδο που έχουμε Νέρονες, Διοκλητιανούς, που αποθεώνουν την όποια επιθυμία της σαρκική. Που τα όργια τα ρωμαϊκά είναι πασίγνωστα. Και παραδεκτά από κάθε ιστορικό. Δεν υπήρξε κανένας άνθρωπος που ήταν βουτυγμένος στην αμαρτία. Με τον ειδονισμό που κυριαρχούσε εκείνη την περίοδο. Μέσα στους πολλούς μάρτυρες της Εκκλησίας που είναι άγνωστοι. Έχουμε Αγίους που προέρχονται από την τάξη των Μήμων. Έχουμε Αγίους που προέρχονται από την τάξη των Δούλων, μάρτυρες. Και οι Δούλοι ήταν πράγματα, ρες για το Ρωμαϊκό δίκαιο. Δεν ήταν απλά εκείνος που του λέγεις φέρε με ένα ποτήρι νερό, ήταν εκείνος που αν είχες όρεξη να ξεσπάσεις ερωτικά πάνω του, είχες και το δικαίωμα να το κάνεις. Έχω ακούσει μια ερμηνεία ότι αυτό είναι ο δούλος του εκατοντάρχου που λέει ουκ είμαι άξιος ή να τη στέγει της εισέλθης και δεν επέτρεψε τον Χριστό να έρθει γιατί είχε συνειδητοποιήσει ότι αυτό που κάνει δεν είναι άνομο και έτσι ζήτησε από μακριά ο Χριστός να τον γιατρέψει. Οπότε με μετάνοια και με πίστη στο Θεό όλα μπορούν να γίνουν. Δεν είπε ο Θεός ότι δεν αγιάζουν αυτοί και αυτοί και αυτοί. Όλα τα αμαρτήματα κατέκρινε, αλλά για κάθε αμαρτωλό είπε ότι υπάρχει οδός σωτηρίας. Άρα να το συνοψίσω, η Εκκλησία δεν έχει κάποιο πρόβλημα με τον ομοφιλόφιλο, με την ομοφιλοφιλία όμως έχει. Εγώ θα έλεγα ότι η Εκκλησία δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον Γιώργο, τον Γιάννη, τον Πέτρο ή τη Μαρία που είναι ομοφιλόφιλη, αλλά με την ομοφιλοφιλία τους έχει πρόβλημα. Και δεν έχει η Εκκλησία για την ακρίβεια πρόβλημα, γιατί αυτό είναι λίγο σαν μια ιδεολογική τοποθέτηση. Ναι. Είναι σαν να λέμε, ξέρω εγώ, ότι η δεξιά έχει πρόβλημα με τις ιδέες της αριστεράς ή η αριστερά με τις ιδέες της δεξιάς. Όχι. Ούτε η Εκκλησία έχει πρόβλημα, ούτε ο Θεός έχει πρόβλημα με την ομοφιλοφιλία. Ο Θεός είναι ανενδεής. Δεν έχει ανάγκη από τίποτε. Όπως λοιπόν και αν χρησιμοποιήσω τα γενετικά μου όργανα ή τη γενετήσια επιθυμία, δεν έχει ο ίδιος πρόβλημα. Εγώ έχω το πρόβλημα. Μάλιστα. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε ότι η Εκκλησία ως μάνα προβληματίζεται, στενοχωρείται από μέρημνα για το πλάσμα. Μάλιστα. Για τον άνθρωπο. Όχι γιατί κάποιος προσβάλλει τις αρχές της. Μα όλοι τις προσβάλλουμε τις αρχές της. Όλοι εμείς σηκώνουμε καρφιά και καρφώνουμε τον Χριστό με τις αμαρτίες μας. Όλοι μας. Δεν έχει πρόβλημα λοιπόν με αυτό. Έχει πρόβλημα με το ότι εμείς πηγαίνουμε όλο ένα και πιο μακριά από τον Χριστό με αυτόν τον τρόπο. Με αυτές τις επιλογές που κάνουμε. Ο Απόστολος Παύλος είναι ξεκάθαρος. Η πιο καλή ερμηνευτική κλίδα
για το τι είναι αμαρτία, μας τη δίνει ο Απόστολος Παύλος. Πάντα μη έξεστη. Όλα μου επιτρέπονται. Αλλού πάντα συμφέρει. Αλλά δεν με συμφέρουν όλα. Ουσιαστικά σαν ένας καλός εργοστασιάρχης, θα το λέγαμε έτσι, ο Θεός μας αναγγέλει τις προδιαγραφές μας. Και μας λέει, παιδιά, αν πάτε έτσι, δεν θα το κάψετε το μηχάνημα. Να το πω έτσι απλά. Αν πάτε αλλιώς, καήκατε. Και στο τέλος καταλήγει με το ούκ εξουσιαστήσω με υπότινος. Δεν θα με εξουσιάσει οποιοδήποτε πάθος. Έτσι. Τα πάθη, παππούλη μου, είναι δαιμόνια. Δηλαδή, τόλμησε κάποιος να πει ότι αυτό το πάθος είναι... Και υποστήριξε, το έχει πει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, ότι αυτό το πάθος είναι δαιμονισμός. Αλλά όλα τα πάθη δεν είναι. Όταν εγώ κάποτε είχα εξομολογηθεί στο πνευματικό μου πατέρα, του λέω, τώρα αγίασα, γελάει και μου λέει, τώρα μόλις αποδαιμονοποιήθηκες. Ή θυμάμαι που λέει στο Ευαγγέλιο ο Χριστός, η Μαρία η Μαγδαληνή, που λέει το Ευαγγέλιο, ότι εξής εξέβαλε 7 δαιμόνια. Έτσι. Και όταν καθαριστεί ο οίκος της ψυχής, το βρει καθαρό ο πονηρός, έρχεται και εγκαθίσταται με άλλα 7. Δηλαδή ο πόλεμος αυτός ο πνευματικός διαρκής. Ουσιαστικά είναι με το κακό, το οποίο του κάνουμε αεροδρόμιο, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, στην ψυχούλα μας. Άρα μπορούμε να το... Δεν είναι λάθος να το πούμε αυτό. Και ας αφρίζουν κάποιοι και λένε ότι... Θα θέλατε να το περιγράψουμε λίγο πιο απλά. Ναι. Λοιπόν, κάθε πάθος στον πυρήνα του έχει μια δύναμη της ψυχής. Μάλιστα. Η πορνεία, η μοιχεία, η ομοφιλοφιλία έχει τη δύναμη της αγάπης και τη δίψα για αγάπη που έχει ο άνθρωπος. Μπαίνει πάνω σε αυτή τη δύναμη που είναι ένα άλογο, θα λέγαμε, να το παρουσιάσουμε έτσι, δυνατό, ένα άτι, ένα πουλαράκι. Μπαίνει ένας καβαλάρης σωστός και το πηγαίνει εκεί που πρέπει. Ο σόφρον λογισμός, ο γρήγορος νους που λέει η Εκκλησία. Μάλιστα. Αυτός είναι ο καλός καβαλάρης. Μπαίνει ένας καβαλάρης που δεν μπορεί να βαστάξει τα γέμια, ένας πλαδαρός νους, ένας νους που δεν έχει μάθει να ζει εν εγρηγόρση, και εκεί τι γίνεται, πάει κάποιος κλέφτης, ο δαίμονας, και το αρπάζει τα γέμια και τον πάει όπου θέλει. Αξιοποιεί την ευκαιρία. Ακριβώς. Οπότε το κάθε πάθος θα μπορούσε να είναι ταυτόχρονα το ίδιο, να προσανατολιζόμενο σε άλλη κατεύθυνση, να είναι το δυνατό μας χαρτί, να είναι η αρετή μας. Η εξέχουσα. Έρχεται ο πονηρός τώρα με τις δικές του συμβουλές και μας τραβάει αλλού. Εξού και η λέξη διαστροφή. Διάβολος. Διάβολος. Δηλαδή έχω μια απορία προς τον Χριστό. Έτσι. Με την αγάπη προς τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπο, και έρχεται κάποιος και το στρίβει αλλού το τιμόνι. Μάλιστα. Αυτό είναι η διαστροφή. Δεν είναι κάτι άλλο. Τώρα ήθελα να πάω... Αυτό και είναι όλες διαστροφές. Ναι. Ήθελα να πάμε σε ένα θέμα που είναι και αυτό της επικαιρότητας. Και λέγεται παρένθετη μητέρα. Ναι. Ή εγώ θα έλεγα στη επόμενος παρένθετος γονιός νούμερο 3, γιατί δεν θα είναι ούτε νούμερο 1 ούτε νούμερο 2, θα είναι νούμερο 3. Μάλιστα. Και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πω κάτι για τη μητέρα, που ακόμα και φανερά ομοφιλόφιλοι δήλωσαν ότι τη μητέρα πάτε να πειράξετε, τη μητέρα. Επιτρέψτε μου λοιπόν να διαβάσω τι λέει εδώ ο Άγιος Πορφύριος για την αγωγή των παιδιών, η οποία, όπως λέει, αρχίζει από την ώρα της συλλήψεώς τους. Το έμβριο ακούει και αισθάνεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Ναι, ακούει και βλέπει με τα μάτια της μητέρας. Αντιλαμβάνεται τις κινήσεις και τα συναισθήματά της, παρόλο που ο νους του δεν έχει αναπτυχθεί. Σκοτεινιάζει το πρόσωπο της μάνας, σκοτεινιάζει και αυτό. Νευριάζει η μάνα, νευριάζει και αυτό. Ό,τι αισθάνεται η μητέρα, λύπη, πόνο, φόβο, άγχος κτλ., τα ζει και αυτό. Αν η μάνα δεν το θέλει το έμβριο, αν δεν το αγαπάει, αυτό το αισθάνεται και δημιουργούνται τραύματα στην ψυχούλα του που το συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή. Το αντίθετο συμβαίνει με τα άγια συναισθήματα της μάνας. Όταν έχει χαρά, ειρήνη, αγάπη στο έμβριο, τα μεταδίδει σε αυτό μυστικά, όπως συμβαίνει με τα γεννημένα παιδιά. Γι' αυτό πρέπει η μητέρα να προσεύχεται πολύ κατά την περίοδο της κοιήσεως και να αγαπάει το έμβριο. Να χαϊδεύει την κοιλιά της, να διαβάζει ψαλμούς, να ψάλει τροπάρια, να ζει ζωή αγία. Αυτό είναι και δική της ωφέλεια. Αλλά κάνει θυσίες και για χάρη του εμβρίου, για να γίνει και το παιδί πιο άγιο, να αποκτήσει από την αρχή άγιες καταβολές. Είδατε πόσο λεπτό πράγμα είναι για τη γυναίκα να κυοφορεί παιδί. Πόσο πολύ την τίμησε ο Θεός
που την αξίωσε να γίνει μητέρα. Από τη στιγμή που φέρει μέσα της το συλληφθέν έμβριο, έχει μια δεύτερη ζωή. Πόση ευθύνη και πόση τιμή. Πολύ παροχημένα, θα πει κάποιος σύγχρονος σχολιαστής. Αυτά τα λένε οι παπάδες. Αλλά πόσο αληθινά είναι, έστω και αν φαίνονται ότι είναι, απηχούν ένα άλλο φρόνημα, ας πούμε. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ ο λόγος των Αγίων, ο λόγος του Ευαγγελίου δεν ήταν αυτό που θα λέγαμε αποδεκτός κοινωνικά και μάλιστα από τα πλήθη. Ο κόσμος πάντοτε θέλει να ζήσει τα πάντα χωρίς τον Χριστό. Και όλη αυτή η τάση που υπάρχει στην εποχή μας, οι άνθρωποι που είναι ομοφιλόφιλοι, να θέλουν να έχουν γάμο, να ακούσουν τη λέξη γάμος. Να θέλουν να κάνουν και παιδιά, κάτι που φυσικά δεν γίνεται. Όλο αυτό να θέλουν να το ζήσουν χωρίς τον Χριστό και χωρίς την τάξη που έβαλε ο Χριστός στα πράγματα που είναι ο Δημιουργός. Τι διαφέρει αυτό από την πτώση του Αδάμ και της Εύας? Τι θέλανε? Να γίνουν θεοί χωρίς τη δύναμη του Θεού. Αυτό δεν τους έταξε ο διάβολος? Θυμήθηκα τώρα μια ομιλία του πατέρα Βασίλη του Κοντικάκη, το αρχέτυπο της Ορθοδοξίας στην πράξη, που είχε αναρτηθεί και στο διαδίκτυο. Την άκουγα από παλιά και με συγκινούσε πολύ, που λέει, είναι σαν να μιλάμε πάλι για το ίδιο θέμα. Λέει, ο Αδάμ εκών με τη θέλησή του, ανοήτως, παραφύσιν και κίνεται. Άρα το παραφύσιν είναι οτιδήποτε αφαιρεί το Χριστό μέσα από τη ζωή. Άρα το παραφύσιν δεν ορίζεται με την χρήση του σώματος, τον άλλο τρόπο. Το παραφύσιν είναι όταν απουσιάζει ο Χριστός από τη σχέση. Άρα ποιος γάμος χωρίς τον Χριστό ή ποια σχέση, οποιαδήποτε σχέση, χωρίς τη σχέση με τον Χριστό. Γι' αυτό και φτάσαμε στο σημείο να πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μία παρένθετη μητέρα. Άρα η λέξη χρησιμοποιώ, η οποία είναι, ας το πούμε έτσι, από μόνη της αναιρεί το πρόσωπο του άλλου. Έτσι. Και νομίζω είναι και αμαρτία το να χρησιμοποιήσεις μία γυναίκα για την προσωπική σου δονή, πόσο μάλλον να χρησιμοποιήσεις ένα άλλο του ιδίου φίλου, είτε είναι γυναίκα, για την προσωπική σου ειδονή, και πόσο εγωιστικό και πόσο χρηστικό είναι αυτό που το λένε και οι ψυχολόγοι. Χρηστικό. Είσαι ένας χρηστικός άνθρωπος. Χειριστικός, ναι. Έτσι. Άρα από μόνο του αναιρείται αυτό το επιχείρημα ότι το δικαίωμά μου κτλ. Είναι πολύ απλό. Ο αγιασμός μας επιτυγχάνεται με τη σύνδεση του προσώπου του Παπαγιώργη με το πρόσωπο του Χριστού. Όταν βγάλω το πρόσωπο του Χριστού από τη μέση. Και όταν εγώ, αντί να είμαι το πρόσωπο που λέγεται πατήρ Γεώργιος, είμαι ο πλεονέκτης, ο άρπαγας, ο μοιχός, ο κίνεδος, ο πόρνος, ο οτιδήποτε, κάτι που αμαυρώνει, καλύπτει το πρόσωπο, ξεφεύγουμε. Μόνο και μόνο το ότι αυτή η γυναίκα δεν θα έχει όνομα, δεν θα ξέρει που είναι το παιδί της, δεν θα ξέρουν οι άλλοι που είναι αυτή η γυναίκα, χάνεται το πρόσωπο, οπότε την κάνουμε πράγμα. Μιλάμε για μία οπισθοδρόμηση που μας πάει πιο πέρα και από τη ρωμαϊκή εποχή που η γυναίκα ήταν ρες, ήταν πράγμα. Μας πάει σε εποχές βαρβαρότητας. Θυμάστε αυτά που μας δείχνανε τα ντοκιμαντέρ μια φορά και ένα καιρό? Ήταν ο άνθρωπος, ανεξάρτητα που δεν είχε και ακρίβεια σε όλα, αλλά θυμάστε τι έδειχνε? Ένα κυνηγό άντρα, κοπάνε για τη γυναίκα, τη βούταγε από το μαλλί και την έσαιρνε στη σπηλιά του. Αυτό το πράγμα πάμε να ζήσουμε. Άκουσα σε μια πολύ πρόσφατη συζήτηση επί των θεμάτων αυτών ότι γίνεται μια, η μεγαλύτερη βλάβη που πάει να γίνει με την ψήφιση αυτού ή την προσπάθεια ψήφισης αυτού του νομοσχεδίου, που ευχόμαστε όλοι να μην ψηφιστεί, να φωτίσει ο Θεός τους ανθρώπους και να, ότι εγκαθιδρύεται ένας νέος τύπος νομοθέτησης που έχει να κάνει με την αποπροσωποποίηση του προσώπου και να γίνουμε όλοι μετάνθρωποι, όργανα όπως είπατε νωρίτερα, προς χρήση για να πετυχαίνουν το σκοπό τους κάποιοι του μυστικού χρήματος που λέει κάποιος ή εν πάση περιπτώσει που κρατάνε κάποια νήματα και νομίζουν ότι έχουν δύναμη να αλλάξουν τα πράγματα στον κόσμο, χωρίς το Θεό βέβαια, λογαριάζουν. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι, και αυτό είναι η ανομία μας και η αμαρτία μας που είναι ενώπιόν μας διαπαντός, δεν είχαμε ως κοινωνία και ως χριστιανοί, γιατί δεν είμαστε έξω από την κοινωνία, τα γρήγορα αντανακλαστικά, να δούμε ότι αυτό το πράγμα έχει ξεκινήσει δεκαετίες πριν. Μάλιστα. Πρόσφατα ήμουν σε μια συζήτηση με έναν έγκριτο νομικό και
χρησιμοποιούσε την ΕΣΔΑ, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Συνταγματικό Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και αυτά. Και λέω, συγχωρέστε με, φτάσαμε εδώ να μιλάμε. Τη στιγμή που έχουμε καταπιεί μια κατάφορη παραβίαση του δικαίου. Να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Δεκαετία του 80 έχουμε νομιμοποίηση των αμβλώσεων. Σωστά. Δηλαδή σκοτώνουμε κάποια πλάσματα του Θεού. Κάποια πρόσωπα. Για μας τους χριστιανούς είναι πρόσωπο. Το πρόβλημα δεν είναι ούτε καν για μας τους χριστιανούς μόνο πρόσωπο. Και για τον νόμο. Είναι και για τον νόμο. Ο αστικός κώδικας του οικογενειακό δίκαιο αναγνωρίζει δικαιώματα στο κυοφορούμενο. Βεβαίως, κληρονομικά και άλλα. Κληρονομικά και άλλα. Πώς θα φαινόταν σε κάποιον. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ναι. Γέννησε το πρώτα. Έτσι. Γέννησε το, βάφτισε το και μετά σκότωσε το βρε άνθρωπο. Λοιπόν, πώς αναγνωρίζει το δικαίωμα σε κάποιον να σκοτώσει τον κληρονόμο ενός ανθρώπου. Πέρασε όμως την κοινωνία μας. Όπως πέρασαν και άλλα πολλά τα οποία πάψανε να αφήνουν την αίσθηση ότι υπάρχει πρόσωπο. Πρόσφατα τι λέμε. Γυναικοκτονίες, ανδροκτονίες, σαν να λέμε μειοκτονίες. Εμένα μου θυμίζει αυτό που έρχονται. Κατσαριδοκτονίες. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι, δεν έχουν πρόσωπο. Τι σημαίνει γυναικοκτονία, χαρακτηρίζει το ότι είναι γυναίκα και αυτό τη χαρακτηρίζει. Να πω και κάτι πιο προχωρημένο από αυτό το θέματος. Ναι, ναι, ναι. Αφήσαμε, είπαμε, αυτό να εξελιχθεί σιγά σιγά και σκαλοπάτι-σκαλοπάτι, να φτάνουμε τώρα να συνηθίζουμε σαν το βάτραχο που το βάζει σιγά σιγά να βράζει. Λένε, όταν ήταν τότε, άρχισε ο δικαιωματισμός πιο έντονα να ασκείται, είπανε «my body, my choice» και το λένε και ακόμα. «Μου ανήκει το σώμα μου». Από λίγο σύγχρονα δεν είναι στο σώμα μου. «Μου ανήκει το σώμα μου». Τι μου ανήκει από αυτή τη γη, τι δημιούργησα δηλαδή εγώ που μου ανήκει. Εγώ θα έλεγα σε όποιον λέει ότι του ανήκει το σώμα του να το φτιάξει από την αρχή. Μια ωραία ιδέα, μια πρόταση. Να το φτιάξει. Ή αν τυχόν, ας πούμε, δούμε ότι παθαίνουμε, ας πούμε, καρκίνο, αφού είναι δικό μας το σώμα μας, ας φτιάξουμε ένα κομμάτι καινούριο, ας πούμε ένα στήθος χωρίς καρκίνο και να το βάλουμε στη θέση του παλαιού. Και ένα άλλο που είναι άρρωστο. Είναι ανοησία. Και ένα συγχωρέστε άλλο. Με, ανοησία. Και ένα άλλο, λέμε στη δοξολογία, διδαξών με τα δικαιώματά μου ή κάνω λάθος. Τα δικαιώματά σου, λέει. Α, ωραία. Αυτό. Τα δικαιώματά σου, λέμε. Άρα παρετούμεθα από τα δικαιώματά μας εμείς. Γιατί είμαστε, ας το πούμε έτσι, να κάνω τον δικηγόρο των αρνητών της Εκκλησίας, έχουμε χάσει το πρόσωπό μας. Γιατί λέμε εμείς διδαξόμε τα δικαιώματά σου και καταλαβαίνουμε πολύ καλά γιατί το λέμε. Αλλά εδώ έχει γίνει Θεός το δικαίωμά μου, Πάτερ, να αυτοπροσδιορίζομαι ως, είμαι αλεπού και αυτοπροσδιορίζομαι ως κοτόπουλο και λέω στο σκύλο του κοτετσιού, επέτρεψέ μου να μπω μέσα διότι αυτοπροσδιορίζομαι ως κοτόπουλο. Και μου λέει αυτός όχι και του λέω μου προσβάλλεις τα ζωικά μου δικαιώματα, αν δεν το κάνεις αυτό. Λοιπόν, τα δικαιώματά λέμε τα δικαιώματά σου, ναι. Γιατί ξέρουμε ότι μέσα εκεί θα εξυπηρετηθούμε τον καλύτερο τρόπο τα δικά μας δικαιώματα. Α, έχουμε καλό αφεντικό. Έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε όλοι μεγαλώσει με το ιδεώδες του ανθρωπισμού, του ανθρωποκεντρισμού. Αυτό που έφερε η Γαλλική Επανάσταση έτσι στο κέντρο, η Αναγέννηση και αυτά. Λοιπόν, όταν βάλω στο κέντρο του κόσμου, στο κέντρο όλης της φιλοσοφικής αναζήτησης, τον άνθρωπο, ο οποίος όμως είναι μεταπτωτικός, είναι εμπαθής, κουβαλάει πάρα πολλές κοιλίδες επάνω του και πολλές φορές κυριαρχείται από το δαίμονα, φτάνω να αναγνωρίζω σε έναν άνθρωπο δικαιώματα, παραγνωρίζοντας ότι είναι πολύ εμπαθής, πολύ θολωμένος, πολύ συγκεχημένος ο ίδιος. Οπότε αυτά τα δικαιώματα χρειάζονται όρια. Γι' αυτό και ήδη αυτοί που το είπανε, για να μην τους αδικήσουμε, είπαν και κάτι άλλο, ότι το δικαίωμά μου φτάνει μέχρι εκεί που ξεκινάει το δικαίωμα του άλλου. Αυτό καταστρατηγείται αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Το δικαίωμα της γυναίκας να κάνει έκτρωση, ναι, γιατί είναι το σώμα της, αλλά κουβαλάει ένα άλλο σώμα μέσα. Άρα υπάρχει φραγμός εκεί. Ουδέποτε λήφθη υπόψη. Το δικαίωμα του να έχω εγώ παιδί, γιατί θέλω να έχω παιδί και ας είμαι παντρεμένος με την κατσίκα μου. Θέλω και παιδί. Ωραία, δικαίωμά μου. Έστω και εμπαθές, έστω και. Ωραία. Το παιδί δεν έχει δικαίωμα εκτός από εμένα να έχει και μια μάνα. Και εδώ ήρθε μόνο του στη συζήτηση. Δηλαδή ούτε καν τα του ανθρωπισμού. Η λεγόμενη τεκνοθεσία. Ναι, ναι, ναι.
δεν έχουν δικαιώματα αυτά τα φουκαριάρικα να έχουν μάνα και πατέρα, να πάρει ευχή δηλαδή, να το πω έτσι. Λογικά έχουν. Λογικά έχουν. Αλλά ζούμε σε μια εποχή παραλογισμού. Είναι παραλογισμός ή είναι εν επιγνώση μετατροπή του ανθρώπου, ξαναλέω, σε απρόσωπο, μεταανθρωπικό γραναζάκι τώρα για να κάνουμε τα... Με τσιγκλάτε, ναι. Να το πω όπως είναι. Ναι. Δεν θα το πω με φιλοσοφικό όρο. Ναι. Μεταανθρωπισμός. Έχουμε την χριστιανική ανθρωπολογία, που είναι αυτή που γνωρίζουμε, άρσεν και θήλη επίησεν ο Θεός και όλα όσα έχει κάνει ο Θεός για μας, αυτό που είναι ο άνθρωπος, και έχουμε και την αντίχριστη ανθρωπολογία. Έρχεται ο διάβολος ως ένας υπερφύαλος, συμπλεγματικός τύπος και λέει εσύ έφτιαξες άνδρα και γυναίκα, εγώ θα φτιάξω κάτι άλλο. Άρα αυτός εμπνέει σε εισαγωγικά. Εννοείται. Τους ποιητάς. Εννοείται. Τώρα το ξέρω ότι όσοι τα ακούσουν και δεν θέλουν να το πιστέψουν θα ζοριστούν. Αλλά φαίνεται εκ του αποτελέσμα. Ναι. Θυμάμαι και τον πατέρα Κωνσταντίνο, τον μακαριστό, να λέει «Η καθόλου συμπαθής τάξη των ομοφιλοφίλων». Ενώ ο ίδιος ξέρω ότι πάρα πολλά παιδιά που είχαν τέτοια προβλήματα με πολύ αγάπη τα αντιμετώπιζε. Αλλά ήθελε να ξεκαθαρίσει ότι η τάξη αυτή ως τάξη αμαρτωλών ανθρώπων δεν μας είναι συμπαθής. Συμπαθούμε τα πρόσωπα αυτά, όχι την αμαρτία τους. Στα πλαίσια αυτής της συζήτησής μας, ρώτησα κάποια γνωστή μου νέα κοπέλα που είναι γύρω στα 25, που γνωρίζω ότι έχει παρέα με παιδιά τα οποία έχουν αυτό το θέμα, και της είπα τι, αν έχει αντλήσει κάποιες απορίες από αυτά τα παιδιά και πώς θα τις απαντούσε η Εκκλησία. Και μία από αυτές τις απορίες είναι ότι υπάρχουν παιδιά που πιστεύουν και θα θέλαν να συμμετέχουν στην εκκλησιαστική ζωή, αλλά όμως αισθάνονται άβολα, αισθάνονται ότι θα γίνουν αντικείμενο διακρίσεων, discrimination, όπως το λένε και στο χωριό μου. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, πώς θα μπορούσε κανείς να μιλήσει σε αυτά τα παιδιά που ειλικρινά θα θέλανε, αλλά αισθάνονται άβολα. Πιθανόν να αισθάνονται και άβολα, γιατί πολλές φορές είναι και λίγο φανερό όταν κάποιος έχει λίγο... Αν έχει μια θηλυπρέπεια που φέρετε. Ναι, αν έχει τις κινήσεις. Έχει υιοθετήσει μια συμπεριφορά εξωτερική. Να σας πω κάτι. Δηλαδή αυτό σαν, το λέω και λίγο σαν έλλειμμα του δικό μας, του πληρώματος της Εκκλησίας. Εγώ να παραδεχθώ ότι οι άνθρωποι της Εκκλησίας δεν είμαστε πάντοτε πετυχημένοι ως εκκλησιαστικοί άνθρωποι. Και στο βαθμό που δεν είμαστε πετυχημένοι, επαναλαμβάνουμε στερεότυπα της κοινωνίας. Ομοφοβισμούς και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, διακρίσεις, καλός, κακός, ηθικός, ανήθικος. Έχουμε κι εμείς ένα πιετισμό, έναν ηθικισμό πολλές φορές. Αλλά υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, πάρα πολλές εκκλησιαστικές κοινότητες, είτε μοναστηράκια, είτε ενορίες, είτε πνευματικοί, που είναι ικανοί να εγκολπώσουν αυτόν που θέλει να υπάρχει όπως είναι. Εγώ βρέθηκα σε ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους με το οποίο συνδέομαι και ένας από τους αδελφούς είχε τέτοια προϊστορία, ζούσε αυτό τον τρόπο ζωής ας πούμε. Δεν μπήκα μια φορά στο διακόνημά του εκεί που κινείτο, που έκανε την προσωπική του έτσι διακονία και να τον ακούσω να αλλάξει τη φωνή του και να είναι ευλογείτε τι κάνετε, πώς είσαστε. Μίλαγε με τον τρόπο που μίλαγε και πριν γίνει μοναχός. Έστω και αν αυτό μπορεί να σκανδάλιζε κάποιος. Δεν μεταλλάχθηκε σε κάτι άλλο. Εδώ ισχύει αυτό που λέει να μην κρίνουμε την κατόψιν κρίση, αλλά να κοιτάμε τη δικαία κρίση. Ήταν αυτός που ήτανε, είχε τις ευαισθησίες που είχε, γιατί υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους που είναι ομοφιλόφιλοι, από ψυχολογικές καταγραφές, έχουν και συμπεριφορές και ευαισθησίες που θα είχε και μια γυναίκα. Ναι. Αυτό καμιά φορά μπορεί να αναδειχθεί και σε χάρισμα. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος μπορεί να εκφράσει πολύ όμορφα και δημιουργικά αυτό το κομμάτι του με το να καλοποιήσει τους χώρους. Ξέρετε πόσες εκκλησίες έχουν ανθρώπους που έχουν μέσα τους κάποια τέτοια στοιχεία και είναι αυτοί που θα χειριστούν με τον καλύτερο τρόπο. Τα καντήλια να είναι καθαρά, τα κεντήματα, τα βελούδα, όλα να είναι στη θέση τους. Με τη δική τους λεπτότητα. Δεν είναι ανάγκη να τους τσεκουρώσουμε, να τους κουτσουρέψουμε, να τους μεταβάλουμε σε κάτι άλλο. Ας είναι αυτοί που είναι και ας κάνουν τον αγώνα τους να μην αμαρτάνουν.
Και αν αμαρτάνε να μετανοούν. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι. Δεν είναι κάτι άλλο. Τώρα θυμήθηκα κάτι που το έχετε πει πολλές φορές και το έχετε επαναλάβει και αφορά την χαρά, την ειδονή και τη ζωή μέσα στην Εκκλησία και είναι και μία απάντηση στο τι θα μας κόψετε. Αυτό μου το είχε πει εμένα ο ομοφιλόφιλος όταν του συζήτησα κάτι και του μίλησα ότι αυτό μπορεί να είναι ασθένεια και να το κοιτάξει. Μου λέει και τι θα γίνει με την ειδονή. Και εγώ έχω ακούσει ότι ο Άγιος Πορφύριος λέει δεν μπορεί να υπάρξει άνθρωπος που μπορεί να ζήσει χωρίς ειδονή. Άρα λοιπόν, τι είναι η ειδονή για την Εκκλησία, που το λέμε και στις προσευχές μας ότι εκεί θα πάμε που θα είναι η ειδονή, η απέραντη των καθορόντων, του σου προσώπου, το κάλος, το άρητον. Δεν είναι δηλαδή, είναι ανέραστη η Εκκλησία. Θα έλεγε κάποιος ότι θα μας κόψετε την ευχαρίστηση. Η Εκκλησία είναι ο κατεξοχήν χώρος που υπάρχει και προάγεται η ειδονή. Και μπορώ να το εξηγήσω. Δεν έχουμε μια λατρεία που είναι ένα κήρυγμα, θεολογικό και τίποτα άλλο. Έχουμε καντιλάκια, έχουμε θυμιατά με κουδουνάκια, έχουμε οσμές, έχουμε γεύση, έχουμε ατμόσφαιρα ωραία. Όλα αυτά δημιουργούν μια ειδονή των αισθήσεων, η οποία δεν μένουμε σε αυτή, θέλει να μας πάει στις ουράνιες ειδονές που είναι ανώτερες και δεν μπορούμε να τις εκφράσουμε καν. Όταν περιορίσουμε το κομμάτι που λέγεται ειδονή μόνο στο σωματικό γεγονός, νομίζω ότι μοιάζουμε με τους ανθρώπους που αντί να φάνε το ωραίο το κοτόπουλο που έχει η γιαγιά στην αυλή τους, πάνε στα χαμπουργεράδικα και παίρνουν κάτι πλαστικά μπιφτέκια, τα οποία αν τα αφήσει μισή μέρα μένουν αναλύωτα και μετά από 3 μήνες πάλι το ίδιο είναι, γιατί έχουν του κόσμου τα συντηρητικά, τα οποία σου δημιουργούν καρκίνο. Και ως άνθρωπος που, συγχωρέστε με, δεν νομίζω να σκανδαλίζεται κανένας, έγγαμος είμαι και έχω ζήσει και τη σωματική έτσι, συνέβρεση και με όσους έχω μιλήσει, γιατί ας πούμε ότι εγώ δεν το έζησα και πολύ δυνατά, ίσως και δεν με έχει συνεπάρει τόσο. Λοιπόν, αλλά και με όσους που έχουμε μιλήσει, ανθρώπους που ζήσαν τις ειδονές σε όλες τις εκδηλώσεις, σε όλες τις εκφάσεις. Θυμάμαι μια γυναίκα, ας πούμε, η οποία είχε πολύ έτσι πλούσιο, έτσι ιστορικό θα λέγαμε. Και μου λέγε, πάτερ, μου λέει, θα ήθελα να γυρίσω το χρόνο πίσω μόνο για ένα λόγο, λέει. Να μην ζήσω αυτά που έζησα, λέει. Μια γυναίκα χορτάτη. Της εποχής που πηγαίναν στα Μάταλα. Οι χίπης κάτω και ζούσανε τα πάντα. Τα πάντα. Εδώ, λέει, αισθάνθηκα την ειδονή. Τώρα που μπήκα, λέει, στην εκκλησία. Αλλά είχε αισθανθεί ότι σκόρπισε όμως. Έτσι. Όχι απλώς ότι σκόρπισε. Ότι όλο αυτό το πράγμα ήταν μάταιο. Ήταν κάτι που την άφησε κενή στο τέλος. Το ίδιο και με παλικάρια που είχαν επιτυχίες, έτσι όπως λέει ο κόσμος, είχαν γυναίκες, ήταν ωραίοι εραστές και τα λοιπά. Και δεν τους προσέφερε τίποτε. Θυμάμαι ένα παιδί που έλεγε, θέλω να βγω στην πλατεία εκεί που μεγάλωσα και να τους πω, ρε παιδιά, εδώ είναι, λέει, η ευχαρίστηση. Και μου το έλεγε όταν είχε μπει σε εγκράτεια και αυστηρότατη εγκράτεια, έτσι. Δεν το έχω να χαϊδεύω και τα αυτιά να σας πω την αλήθεια, οπότε με το που μου ήρθε του λέω, λοιπόν, κομμένες σεξουαλικές πράξεις, κομμένη αυτοικανοποίηση, κομμένα τα θεάματα, ξέχνα τα αυτά. Δηλαδή μου λέει στην αρχή, θα βρεις και την άλλη ειδονή που υπάρχει εδώ μέσα, του λέω. Άμα δεν τη βρεις, τότε γύρνα πάλι στα παλιά. Άρα, δεν γύρισε. Άρα, το επαναλαμβάνετε άλλη μια φορά, έρος. Έρος είναι εδώ μέσα. Έρωτη. Έρος, έρωτη νικάτε, το έχουμε πει πολλές φορές. Πάμε λοιπόν και σε ένα, αν έχουμε λίγο χρόνο. Έχει πει και ένας τραγουδιστής, λέει. Ποιο? Λαϊκός, δεν ξέρω πώς το λένε, αλλά μου το είπαν τα παιδιά όταν το είπα από τον Άγιο Ιωάννη το Συναγίτη, έρος, έρωτη νικάτε. Μου είπε κάποιος, υπάρχει ένα τραγούδι που λέει ο έρωτας νικέται με έρωτα, λέει. Α, ωραίο. Οπότε έχει κάνει είναι εκλοπή. Κλεμμένο. Μπορεί να μην το ξέρει, να τον φώτισε η ίδια πηγή. Υπάρχει άλλο ένα ερώτημα έτσι από νέα παιδιά που έχουν εμπλοκή με το θέμα. Και έχει να κάνει ότι η Εκκλησία είναι λίγο άσπλαχνη, ας το πούμε έτσι, και ότι αντιφάσκει με την αγάπη και τη συμπόνια η μη αποδοχή των δικαιωμάτων αυτών των περιπτώσεων, των ομοφιλοφίλων κτλ. Δηλαδή, τι κάνεις εδώ πέρα, εσύ είσαι της αγάπης, της σπλαχνίας και της συμπόνιας. Πώς μας φέρεσαι κατά αυτόν τον τρόπο και μας λες κόφτε το.
Το είπατε και νωρίτερα βέβαια, αλλά... Βεβαίως και είναι άσπλαχνη η Εκκλησία. Ναι. Όσο άσπλαχνη είναι μια μάνα που δεν αφήνει το παιδί της να πάθει παιδικό διαβήτη και του λέει τέρμα, έφαγε σοκολάτα, όχι άλλη σοκολάτα. Την Κυριακή θα φας πάλι σοκολάτα. Όσο άσπλαχνος είναι ένας πατέρας που δεν λέει πάντα ναι στα παιδιά του, αλλά τους λέει και δεν πρέπει, τους λέει και δεν έχω, τους λέει και δεν θέλω, για να μην τα κάνει αδιφάγα και με αυτόν τον τρόπο να τα κάνει έτοιμα να πάνε στα χαπάκια με κατάθλιψη μόλις ενηλικιωθούν και βρεθούν σε ένα περιβάλλον που κανείς δεν τους κάνει τα χατήρια. Η Εκκλησία μας παίρνει χέρι-χέρι και μας οδηγεί να μας κάνει άνδρας τέλειους εις μέτρων ηλικίας Χριστού, να μας θεώσει κατά χάσπλαχνη κίνηση της Εκκλησίας που θέτει όρια, που καμιά φορά ρίχνει και κανένα ανάθεμα, έτσι τι αναχρονιστικό αυτό φαίνεται, αλλά πόσο χρήσιμο ήταν στην εποχή που έπρεπε να μπουν αυτά τα αναθέματα, να ξεχωρίζουν την αλήθεια από την αίρεση. Φαίνεται πολλές φορές έτσι όχι τόσο αγαπησιάρικη η Εκκλησία, αλλά αυτό δεν μας αφορά, γιατί ο ίδιος ο Θεός δεν έχει αυτό το κόμπλεξ να έχει μια ανθρωπαρέσκεια, να τον λένε όλοι ότι είναι καλός. Για θυμηθείτε το Θεό στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι ο ίδιος Θεός, δεν είναι άλλος. Δεν μιλάμε για άλλο Θεό στην Παλαιά, άλλο στην Καινή. Δεν εφίστη τρόπον για να συμμαζέψει τον άνθρωπο. Τώρα μου θυμήσατε κάτι που το έχω ακούσει ότι το έλεγε ο πατήρ Παΐσιος και εγώ το είχα παρεξηγήσει μικρός, επειδή βλέπω και τα άλλα τα παιδιά που είναι νέοι τώρα που παρεξηγούν και λένε ότι η Εκκλησία είναι αυστηρή, να γίνει πιο ανεκτική ως προς τη σεξουαλικότητα, ως προς το ένα. Ναι. Είναι και συνέχεια άλλο ένα ερώτημα αυτό. Ίσως πόσο λεπτά το έπιανε και λέει το να μην φορούν οι κοπέλες παντελόνια δεν είναι θέμα ούτε αισθητικής ούτε σεμνότητος. Είναι για να μην μπλέξουνε. Είναι δική μου η ερμηνεία, αλλά το κατάλαβα ότι αυτή ήταν εσωτερικά. Τελικά να μην μπλέξουνε τους ρόλους των φίλων και γίνει σύγχυση. Και το λέει το Λεβιτικό σαν νόμο αυτό, ότι να μην φοράνε οι άνδρες γυναικεία περιβολή και οι γυναίκες ανδρική περιβολή. Και μου έχουν πει κοπέλες που πρώην φεμινίστρες ότι όταν φοράνε τον παντελόνι, τότε που τώρα εντάξει έχει γίνει και γυναικείο ένδυμα, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι και γυναικείο ένδυμα, ότι αισθανόντουσαν άλλη ψυχολογία. Συνομιλώντας είτε με άνδρες είτε... Άρα αυτό μήπως έχει να κάνει αυτό το μπλέξιμο και αυτή η εμπλοκή, ότι είναι πολύ λεπτό το να μπερδεύεται ο άνθρωπος μέσα του. Και έτσι αυτό το θέμα, το... όταν βλέπουμε ειδικά μας έλεγε κάποιο σκάνδαλο μέσα στην Εκκλησία, πηγαίνετε λέει λίγο πίσω, θα ανακαλύψετε ότι υπάρχει παράβαση των κανόνων της Εκκλησίας και μας έκανε μάθημα των κανόνων της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν λέει το Λεβιτικό ότι κοίταξε, δεν θα ανακατευθείς, δεν θα φορέσεις, δεν θα αλλάξεις ρόλο δηλαδή με λίγα λόγια. Και βλέπουμε ότι ενώ το σατηρίζει ο λαός από αρχές, συνήθειες, 12 θεϊσμού κλπ, σατηρίζει τις απόκρισεις και ντύνονται άνδρες, γυναίκες κτλ, το κάνει άντε μια φορά το χρόνο για ένα ξέσπασμα κατά κάποιο τρόπο, μπορεί να έχει και ιδωλολατρική προέλευση. Αλλά βλέπεις πόσο προσεκτικό ήταν αυτό και πώς το λέει ο Άγιος Παΐσιος και πώς επιμένει. Και πόσο στα παιδάκια μας πρέπει να τους το επισημάνουμε αυτό, χωρίς όμως να αισθανθούν ότι ή και να μαρτυρήσουν σε εισαγωγικά ότι είσαι υποψήφιος χριστιανός και εγώ υποψήφιος είμαι και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το τηρήσεις και αν δεν το καταλαβαίνεις στην αρχή, δεν πειράζει, όταν θα μεγαλώσει ο κορμός σου δεν θα χρειάζεσαι το στήριγματάκι και την κλωστούλα να σε το κρατάει, αλλά θα αποκτήσει την ανδρεία και την σοφροσύνη για να γνωρίζεις περί τίνος πρόκειται. Κοιτάξτε, ξέρει ο Θεός τι μας ωφελεί. Και πίσω από κάθε διάταξη της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης κρύβεται άπειρη σοφία. Άπειρη σοφία. Ερχόταν μια φορά σου μια κοπέλα, μου λέει δεν καταλαβαίνω γιατί όταν σαραντίζω είχε γεννήσει. Πρέπει να μην πάω στην εκκλησία, να μην βγαίνω έξω, ξέρω εγώ και να τα άλλα αυτά. Λέω ρε παιδάκι μου, λέω, ας έχεις τη λαχτάρα να πας στην εκκλησία και ας μην πας. Για έλα, λέω, την εποχή που ο Χριστός φώτισε τους προφήτες, ας πούμε, να πούν αυτά στις διατάξεις του νόμου, που η γυναίκα θα τη βγάζανε στις 3 μέρες στο χωράφι να δουλέψει. Και όπως είναι ανοιχτή από κάτω, έτσι με τα αίματα, με αυτά, θα πάθαινε μολύνση, θα πέθαινε και αυτή και ίσως και το παιδί. Και έχει αποδειχθεί αυτό ότι τις πρώτες 40 μέρες... Την προστάτευαν.
Είναι πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη λοιπόν, των αντιφάσεων. Το ίδιο πράγμα έχει να κάνει και με τα ρούχα μας. Το ίδιο έχει να κάνει και με τη σοφροσύνη. Για θυμηθείτε τα λόγια που λέει για τη γυναίκα. Εκεί στη Σοφία Σολομώντος και αυτά, γυναίκα Ανδρία, τι σε βρίσκει. Πολυτιμωτέρα εστί λίθων πολυτελών. Δείτε εκεί για τη γυναίκα που λέει ότι ο λίχνος της δεσβαίνεται διόλης της νυχτός. Που μιλάει για μια γυναίκα εργατική. Για μια γυναίκα που ξέρει τα ωριά της, αλλά είναι και Ανδρία. Δεν είναι πεταμένη. Μια γυναίκα που είναι το στήριγμα του άντρα, το στήριγμα του σπιτιού ολόκληρου. Και αυτή τη γυναίκα ποιος δεν τη θαυμάζει. Και σήμερα, αν κοιτάξουμε, αυτές θαυμάζουμε. Μισό λεπτό, Πάτερ, τώρα μας κάνετε μία σύγχυση ρόλου. Τώρα είπατε γυναίκα Ανδρία. Βέβαια, Ανδρία γυναίκα. Τι γίνεται τώρα, εδώ λέμε ότι ο άνδρας έχει Ανδρία, έχει και γυναίκα Ανδρία. Μας έλεγε πάλι ο Πατρικό Μακαριστό. Βεβαίως και. Να γίνεται οι άνδρες Παναγίες και οι γυναίκες Παναγίες και οι άνδρες Παναγίες. Ναι. Να γεννήσετε τον Χριστό δηλαδή μέσα. Έτσι, μπράβο, Χριστό. Εδώ δεν υπάρχει μία σύγχυση από την Εκκλησία των φίλων. Καμία σύγχυση. Κάνω προβοκατόρια. Ναι, καμία σύγχυση. Αυτό μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί το είχα στο νου μου να το συζητήσουμε. Στα εβραϊκά ξέρω. Τι είναι η Ανδρία λοιπόν. Θα σας πω αμέσως. Όταν έπλασε τη γυναίκα ο Θεός, την πήρε από την πλευρά του άνδρα. Ναι. Και λέει το αρχαίο κείμενο το δικό μας, το οποίο δεν είναι στα εβραϊκά, είναι μετάφραση των εβδομήκοντα. Αυτή κληθείστε γυνή, ότι, διότι αιτιολογικό σύνθεσμος, εκ του ανδρός αυτή ελήφθη αυτή. Δεν φαίνεται καθαρό. Τι σημαίνει. Τη λέμε γυναίκα γιατί ελήφθη εκ του ανδρός. Στα αρχαία, στα εβραϊκά, το γυνή δεν είναι γυνή, είναι ανδρής. Ανδρής. Έχει κοινή ρίζα. Δείχνει ότι ο άνθρωπος έχει μια κοινή ταυτότητα. Διαφορετικά χαρίσματα, αλλά έχει στοιχεία και γυναίκα που μπορεί να τα εξελίξει και να είναι ανδρία γυναίκα. Όπως και ο άνδρας μπορεί να είναι και ευαίσθητος, βαθύτατα. Και μπορεί να κυοφορεί ο άνδρας τον Υιό και Λόγο του Θεού μέσα του. Όταν μίλαγε ο πατήρ Γεώργιος ο Καψάνης μια φορά στα Χριστούγεννα στο μοναστήρι, άρχισε να τους λέει πώς μπορεί, και μίλαγε σε μοναχούς, σε άνδρες, ο άνθρωπος να κυοφορεί μέσα του, λέει, τον ίδιο τον Χριστό και πώς μπορεί να γεννηθεί μέσα του. Και μίλαγε για την ευχή και για όλα αυτά τα πράγματα, πώς ο άνθρωπος γίνεται φιλικό το εσωτερικό του περιβάλλον για να φανερωθεί ο Χριστός μέσα του. Οπότε όλα αυτά δείχνουν ότι είναι χαρίσματα και η γυναίκα, η Ανδρία, είναι αυτή που ακριβώς δεν γίνεται έρμεο του συναισθηματισμού της. Που έχει το συνέστημα, αλλά έχει και τα γκέμια, τα χαλινάρια και το στρέφει όπου πρέπει και όπως πρέπει. Και δεν γίνεται μία πλαδαρή ύπαρξη, αδύναμη το αδύνατο φίλο, πώς το λένε και αυτά, που δεν έχει δυνατότητα να κάνει τίποτε και που αυτό την οδηγεί στο περιθώριο της ιστορίας. Ενώ το Ευαγγέλιο, όταν λέει ουκένι άρσαν και φίλοι, τονίζει ακριβώς αυτή τη δυναμική της γυναίκας. Ότι μπορεί και αυτή να είναι και χρησιμοποιεί τις διακόνησες η Εκκλησία. Και πόσες άλλες γυναίκες δεν παίξαν ρόλο κάτω από το Σταυρό του Χριστού μας. Πιο πολλές ήταν οι γυναίκες και οι άντρες ήταν ανύπαρκτοι. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Και κρυμμένοι. Έτσι, κρυμμένοι και φοβισμένοι. Πιο πολλές ήταν οι γυναίκες. Άρα δεν υπάρχει υποτίμηση σε καμία περίπτωση. Υπάρχει ανάδειξη των χαρισμάτων, αλλά και της κοινής, αν θέλετε, ταυτότητος που έχουν. Και ο άνδρας έχει μέσα του στοιχεία που τα συνηθίζουμε να τα δούμε, να τα βρίσκουμε σε μια γυναικεία ψυχή και η γυναίκα έχει στοιχεία που τα συνηθίζει ο κόσμος να τα λέει στοιχεία ανδρικά, γιατί είναι κοινή η φύση τους. Κοινός ο πλάστης και ο δημιουργός και έχουν και κοινή πορεία. Φτάνουν στο καθομοίωση. Αυτό όμως δεν έχει σύγχυση των ρόλων. Μάλιστα. Έχει ανάδειξη αυτών των χαρισμάτων με τον καλύτερο τρόπο. Εγώ θυμήθηκα πάλι τώρα με τη συζήτηση περί Ανδρείας, ότι μας το είχε ορίσει ο πατήρ Κωνσταντίνος, και αν μπορείτε να το αναπτύξετε κι εσείς, λέει ότι η Ανδρία είναι η απαντοχή στις προσβολές του πονηρού. Δηλαδή, Ανδρία είναι να μην υποκύψω στο πάθος το οποίο με προσβάλλει. Ανδρία είναι δηλαδή να έχει η ψυχή μου δύναμη και αντοχή να αντισταθεί ουσιαστικά. Και εδώ και κοινωνικά νομίζω, γιατί το είπατε κάπου και το άκουσα, πού είναι οι επιστήμονες, πού είναι οι ψυχίατροι, πού είναι οι γιατροί, πού είναι οι καθηγητές πανεπιστημίων, ποιος βάλανε μπροστά, μπήκε πάλι μπροστά το ράσο, να αντιμετωπίσει όλη αυτή τη λέλαπα. Πού είναι λοιπόν η Ανδρία
Και πού είναι ο λόγος, ο επιστημονικός, πού κρυφτήκανε όλοι οι παππούλοι? Πριν φτάσουμε στο να αντέξει κανείς και αυτό να το ορίσουμε ως ανδρεία και να αντισταθεί, εγώ θα έλεγα ανδρεία είναι να αποφασίσει ότι θα έχει πόλεμο. Α, ωραίο αυτό, γιατί γιατί δεν θέλουμε να έχουμε πόλεμο. Νομίζω ότι το λεγόμενο λόμπι που πάει να επιβάλλει αυτό και να μας το φέρει, ενώ η πλειοψηφία, άκουγα συνέντευξη κάποιου διευθυντού εφημερίδας τώρα το μεσημέρι, το 75% από δημοψηφίσματα κρυφά δεν επιθυμεί να γίνει κάτι τέτοιο, ούτε τεκνοθεσία, εφόσον καλύπτονται όλα αυτά τα δικαιώματα με την προηγούμενη κατάσταση, τα σύμφωνα κλπ. Άρα αλλού πάει το πράγμα. Ωστόσο, και αλλού πρέπει να αντισταθεί. Το 75% δεν έχει ανδρεία. Ακριβώς. Σε μεγάλο ποσοστό, γιατί δεν έχει πάρει απόφαση να κάνει τον πνευματικό πόλεμο που χρειάζεται. Ο πόλεμος δεν είναι με το λόμπι των δικαιωματιστών. Προς σάρκα και... πόλεμος είναι πρώτα σε μένα, που έχω την ανθρωπαρέσκεια και δεν θέλω κανένας να πει ότι είμαι κολλημένος, ότι είμαι παροχημένος, ότι μα είμαι ταλιμπάν. Είστε και αντιεπιστημονικός, αν το πείτε. Και αντιεπιστημονικός. Η Αμερικάνικη και... Ψυχολογική Εταιρεία έχει εκδώσει ότι αυτό δεν είναι διαταραχή και δεν αντιμετωπίζεται. Τώρα. Εδώ και αρκετά χρόνια, ναι, έχουν προετοιμάσει το έδαφος. Πριν 40 χρόνια δεν έλεγε τα ίδια. Ναι, δεν αντιμετωπίζεται, λέει, να του πεις, να το συμβουλέψεις ότι αυτό είναι διαταραχή και πρέπει να το διορθώσεις. Τον αφήνεις και τον χαϊδεύεις, να μείνεις στο πάθος του και τον αφήνεις να κοιμάται καλά, μια χαρά, και να παρασύρει και άλλους στην ασθένεια. Λοιπόν, Γρηγόριος Θεολόγος. Κρίσον επενετός πόλεμος, η ειρήνη χωριζούσε από Θεού. Είναι καλύτερος ένας πόλεμος επενετός για αυτά που πρέπει να πολεμά κανείς, παρά μια ειρήνη εξωτερική που σε χωρίζει από το Θεό. Είναι πολύ ωραία αφορμή τώρα για να διαλέξουμε στρατόπεδο, με την έννοια τρόπο ζωής δηλαδή, πώς θα αντιμετωπίσουμε και πώς θα ζήσουμε από εδώ και πέρα. Και όχι μόνο να επιλέξουμε στρατόπεδο, εγώ θα έλεγα είναι χρυσή ευκαιρία να φανούμε έξυπνοι. Γιατί έχουμε ένα πόλεμο μπροστά μας που έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά από όλους τους άλλους πολέμους. Ο πόλεμος αυτός δεν είναι σαν τους άλλους, γιατί οι άλλοι πόλεμοι περιμένουμε την έκβασή τους. Σε αυτό τον πόλεμο ξέρουμε από τώρα τον νικητή. Ξέρουμε και την έκβαση. Ξέρουμε ότι ο σατανάς και όλα τα δαιμονικά πράγματα θα δεθούν, θα σταματήσουν κάποια στιγμή. Ότι νικητής είναι ο Χριστός. Ο πόλεμος λοιπόν αυτός έχει καθαρά εσωτερικά στοιχεία. Αν εγώ θέλω και πόσο θέλω να πολεμήσω τον εαυτό μου που μου λέει μην είναι αδρανής, μην είναι στο περιθώριο, άσε να παίξουν οι άλλοι μπάλα και εσύ να πας στο τέλος για το χειροκρότημα. Πρέπει να πολεμήσω τον εαυτό μου που δεν θέλει να αγαπήσει τον Χριστό, ουσιαστικά αυτό είναι. Αυτό με κάνει να μην μετανοώ, αυτό με κάνει να μην ομολογώ, αυτό με κάνει να μην μάχομαι για την σώζουσα αλήθεια που είναι ενυπόστατη, είναι ο Χριστός. Εμείς δεν έχουμε ιδέες. Η αλήθεια που λέει το Ευαγγέλιο δεν είναι μια ιδέα, μια idea που έλεγε και ο Παπαρτέμης από την Γρηγορίου. Ναι, το είχε πάρει από τον Πετζίκη. Idea. Έλεγε ο Πετζίκης, δεν είναι τυχαίο, λέει, ότι οι Άγγλοι λένε, λέει, τις ιδέες, λέει, ideas. Ideas. Έκανε ένα λογοπαίγνιο. Ναι. Δεν έχουμε τέτοια αλήθεια εμείς. Η αλήθεια είναι ο Χριστός. Οπότε η δική μου αδράνεια στο να αγαπήσω τον Χριστό και να μιλήσω για αυτόν τον Χριστό, που είναι και η λύση στα προβλήματα και των αδελφών μου, είναι αυτή η μία ανάληψη των όπλων, η μία ανάληψη της ευθύνης να σταθώ όπως πρέπει να σταθώ. Αν θέλουμε να είμαστε αδρανείς, θα μας πάρει το ρέμα, θα μας πετάξει στην νεκρά θάλασσα και τελειώσαμε. Αν όμως είμαστε ζωντανοί, έχουμε Χριστό μέσα μας που είναι η ζωή μας και θα ζούμε με τον Χριστό, ό,τι και αν γίνει. Και ας μας πούν ότι είμαστε τρελοί. Πρώτη φορά θα είναι έτσι κι αλλιώς. Άλλη μια παράκληση, να πω κάτι που μπορεί να ωφελεί τους αδερφούς μας, πάλι του πατρός Κωνσταντίνου, όσο καλά το θυμάμαι. Μας είχε πει, για τρεις λόγους δεν πρέπει να ανησυχούμε. Αν όλοι οι κακοί του κόσμου μαζευτούν να καταστρέψουν τον κόσμο που το θέλουν και έχουν μαζευτεί. Δεν μπορούν για τρεις λόγους. Πρώτος λόγος, ως δαιμονικές δυνάμεις δεν έχουν ενότητα. Θα διαλυθούν. Θα τσακωθούν μεταξύ. Πολύ σωστό. Δεύτερος λόγος. Μπορεί, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, ο διάβολος να οργώνει και να φαίνεται ότι κυριαρχεί, αλλά από πίσω ο Θεός σπέρνει. Δηλαδή, γίνονται διεργασίες του Αγίου Πνεύματος με όλες αυτές τις καθυλώσεις που μας κάνανε τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς. Μας ξυπνήσανε, γιατί ωραία κοιμόμασταν. Άρα λοιπόν,
Ακόμα και ο διωγμός μας ξυπνάει και μας κάνει, και ο Χριστός βρίσκει τρόπους να μας ενεργοποιήσει. Και τρίτο και τελευταίο, τη ευθύνη, αυτό που είπατε, όλων μας, ότι μπορούμε να αλλάξουμε το ρου της ιστορίας μέσα από την προσωπική μας πνευματική ζωή και την προσευχή μας. Ο καθένας μας μπορεί να αλλάξει το ρου της ιστορίας. Αυτό το λέω γιατί βλέπω μια ετοπάθεια πολλές φορές, ή τι θα κάνουμε, ή πώς θα το κάνουμε κτλ. Ο μετανοών άνθρωπος είναι ο πιο επαναστάτης που έχει υπάρξει και θα υπάρξει σε όλους τους καιρούς και τις εποχές. Γιατί τα βάζει πρώτα απ' όλα με τον εαυτό του. Αυτό είναι το. Δεύτερον, τα βάζει με τον διάβολο, που φαντάζει πανίσχυρος. Αλλά έχει αρπάξει ο μετανοών άνθρωπος μέσα στο μυαλό του, τελικά είναι ανίσχυρος. Και ο μετανοών άνθρωπος είναι και ο κατεξοχήν αγαπητικός άνθρωπος, γιατί αγάπησε κάποιον και θέλει να αλλάξει τα πάντα για να αρέσει σε αυτόν τον κάποιον που είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο δρόμος που έχουμε να προτείνουμε και στους ομοφιλόφιλους αδερφούς μας. Και να σας πω και κάτι, καλό μας κάνουν όλα αυτά, ευκαιρίες είναι. Εμείς νομίζουμε ότι γίνεται τώρα η συντέλεια του κόσμου. Ας γίνει, καταρχήν. Αλλά δεύτερον, πόσοι άνθρωποι αφυπνίζονται. Μετά από λίγο έχουμε τη σύναξη της Τρίτης εδώ πέρα, θα κάνω και διαφήμιση. Ελάτε να δείτε λοιπόν τα παλικάρια μας, τα αγόρια και τα κορίτσια, που δεν είναι τέλειοι, είναι άνθρωποι, κάνουν λάθη, κάνουν ανοησίες, κάνουν και αμαρτίες κάνουν, αλλά για κάποιο λόγο έρχονται. Όχι για να μιμηθούν τον Παπαγιώργη που είναι και αυτός αμαρτωλός, ούτε τον Παπανεκτάριο, ούτε τον Παπαντώνη, ούτε κανέναν άλλον. Αλλά γιατί υπάρχει ο Χριστός στο κέντρο και θέλουν να ενωθούν με εκείνον. Κάτι έχει ψυχανεμιστεί η καρδούλα τους, ότι εκεί είναι η ουσία, εκεί είναι η αγάπη, εκεί είναι το πλήρωμα των αγαθών. Αν λοιπόν θέλουν οι αδερφοί μας που έχουν τέτοιες έτσι αμαρτίες, τέτοιες ροπές αν θέλετε, ας έρθουν να βρουν μια εκκλησιαστική κοινότητα, όχι σε εμάς εδώ όσο είναι και καλά, προς Θεού, όπου αναπαυθούν, όπου υπάρχει, λοιπόν, και να μπουν μέσα. Και να μπουν όπως είναι. Μια φορά μου χτύπησε ένα παιδί που είχε έτσι, τέτοια θέματα την πόρτα. Ποιος, λέω, να το πω για να γελάσουμε λίγο. Βέβαια. Λοιπόν, και ακούγεται απ' έξω, η Κετούλα, η Γαρμπή μου κάνει. Ήτανε αγόρι. Έκανε πλάκα. Το οποίο είχε τέτοιο θέμα, αλλά μου κάνει και λίγο πλάκα την ώρα εκείνη. Καλά, λέω, μπες μέσα, λέω, αλλά με το βαπτιστικό σου όνομα του κάνω. Λοιπόν, και όντως έτσι. Το ιερό ήθελε να μπει. Όχι, όχι, στην πόρτα του γραφείου εδώ πέρα. Θέλω να πω ότι άνθρωποι είναι. Και τελικά τι. Γιατί εμείς είμαστε καλύτεροι. Τι όνομα απέκτησε η Κετούλα. Έχει όνομα, έχει όνομα και βαπτιστικό και αγωνίζεται και κοινωνάει και έχει κάνει ένα πολύ σοβαρό αγώνα μετανοίας και γι' αυτό. Έχετε αναφέρει και τη συγκλονιστική περίπτωση του Βασιλάκη του Μπόφ. Αυτό δεν είναι προσωπική μου γνώση, μου το μετέφερε ο πατήρ Αρσένιος. Αλλά μην το αναλάβουμε, ας μας κάνει καμιά ερώτηση. Πατήρ Αρσένιος ο Συναήτης, έτσι. Okay. Για να κλείσουμε, θα ήθελα να σας μεταφέρω μια ερώτηση της περιραίους σας ατμόσφαιρας που είναι από ανθρώπους που δεν έχουν μάλλον ή σχέση πολύ με την Εκκλησία και λένε «Μα τώρα την καίει τόσο πολύ την Εκκλησία ένα θέμα το που θα έχει κανείς τα σεξουαλικά του όργανα και δεν ασχολείται με τόσα άλλα κοινωνικά θέματα και δεν έχει εντείνει τόσο πολύ τον αγώνα να συγκαλέσει την Ιερά Σύνοδο κτλ. Κτλ. Για ένα σωρό άλλα προβλήματα που έχει ο λαός». Αυτό την καίει τόσο πολύ την Εκκλησία. Αυτό είναι εν ολίγη το ερώτημα. Κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία, και δεν μιλώ για τη διοίκηση μόνο, αλλά γενικότερα ως σώμα του Χριστού, στα θέματα των αμαρτιών, στα θέματα τα κοινωνικά, αν θέλετε, της φτώχειας, της ανέχειας και όλα αυτά, έχει ένα λόγο, σίγουρα. Εκεί που ο λόγος της γίνεται πιο σφοδρός, πιο μαχητικός, αν θέλετε, είναι όταν φεύγουμε από αυτά και πάμε σε θέματα πίστης. Αυτό δεν είναι μια αμαρτία. Εγγίζει τα όρια της ασέβειας. Την ύβρη που λέμε. Μπράβο. Και τι σημαίνει ασέβεια. Εισάγω έτερο σέβας. Άλλο νόμο. Μέσα από την επιβολή ενός κοσμικού νόμου που ρυθμίζει με κοσμικό τρόπο, πολιτικό γάμο θέλουν να φέρουν. Τα θέματα των ομοφιλοφίλων, επιχειρείται μια ιεροποίηση της συμβίωσης. Γιατί δεν τη λέμε συμβίωση και πρέπει να ακούσει η λέξη γάμος. Μάλιστα. Γιατί πρέπει να έχει και παιδιά. Μάλιστα. Γιατί όλο αυτό παραπέμπει σε κάτι πολύ ιερό. Όταν λοιπόν έρχεται όλη αυτή η πονηρία να επιβάλλει κάτι το οποίο
έχει και παιδαγωγική ισχύ για το λαό. Ο νόμος δεν περιγράφει και ρυθμίζει μια κατάσταση. Δημιουργεί και κατάσταση. Μάλιστα. Φανταστείτε τώρα να βγάλουμε ένα νόμο ότι μπορεί ο κάθε άντρας που έχει παντρευτεί μια γυναίκα να πάρει σιγά σιγά και 2-3 άλλες γυναίκες. Δεν αργεί να γίνει αυτό. Προσέξτε, που ενδεχομένως να το θέλει κάποιος και να είναι και να το παρουσιάσει ως δικαίωμα. Ωραία. Μόλις θα νομοθετηθεί αυτό και αυτοί που δεν το θέλαν θα αρχίσουν να το θέλουν. Το ίδιο πράγμα είναι και σε αυτό το κομμάτι. Φωνάζει η Εκκλησία και φωνάζει και δυνατά σε αυτή την περίπτωση, γιατί διακυβεύεται το μέλλον των ψυχών των ανθρώπων, όχι μόνο των παιδιών και των μεγάλων ανθρώπων, των ομοφιλοφίλων, που θα τους αμβλύνουμε την αίσθηση ότι ναι, σφάλω, αμαρτάνω, είμαι άνθρωπος αδύναμος, αλλά θέλω να μετανοήσω, και δεν θα οδεύουν προς τη μετάνοια. Τους κλείνουμε το δρόμο για τη μετάνοια, καταλάβατε. Και για τη σωτηρία. Ενώ ο φτωχός, που τον έχουν πιέσει τα μνημόνια, που τον έχει πιέσει αυτή η ανισότητα, δεν του κόβουμε τον παράδεισο σόν και καλά που μπροστά. Αλλά σε αυτόν που του κόβουμε τη δυνατότητα της μετανοίας, γιατί του αλλοιώνουμε το αξιακό του σύστημα. Μου θυμίζει εμένα αυτό τώρα τις αιρέσεις. Που πώς τόσο, δηλαδή μπορεί με την αμαρτία λέει πείτε με αμαρτωλό, λέει ένα ιερό. Αλλά όχι, αλλά μην πείτε αιρετικό. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, όταν αλλοιώνεται λοιπόν η αλήθεια. Αλλοιώνουμε τις αξίες που έχει ο άλλος μέσα του. Οπότε γι' αυτό είναι τόσο έντονη. Καταλάβατε. Οπότε μετά πώς θα κινηθεί σε μετάνοια. Άντε, εμείς μεγαλώσαμε ή τα παιδιά μας ακόμα έχουν μεγαλώσει και ξέρουν. Υπάρχει αυτό και αυτό και αυτό. Καλό αυτό, κακό εκείνο. Αμαρτώλο ετούτο, ενάρετο το άλλο. Μάλιστα. Τα επόμενα παιδιά πού θα μεγαλώσουν. Το λέει και ξεκάθαρα νομίζω η εγκύκλειος της Εκκλησίας ότι... Θεωρώ λοιπόν δικαίως φωνάξαμε και λίγο φωνάξαμε, να σας πω την αλήθεια. Θα μπορούσαμε και περισσότερο. Ωραία. Θα θέλαμε, πατέρα Γιώργη, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την ευκαιρία και την όμορφη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ και να με συγχωρείτε. Που δώσατε για το αντίφωνο. Αν κάτι δεν είπα καλά. Και θα θέλαμε πρώτα ο Θεός με το καλό να έχουμε μια καλή εξέλιξη, να φωτίσει ο Θεός τους βουλευτές μας να μην ψηφίσουν ένα τέτοιο έκτρωμα, θα έλεγα, και να ρισκάρουν και αυτοί να πολεμήσουν και να αντισταθούν σε αυτή τη λέλαπα. Αν μου επιτρέπετε να πω και εγώ κάτι για να κλείσουμε. Εγώ τους εκλυπαρώ, όχι ότι θα μας ακούσουν σόν και καλά πολύ, αλλά όσοι μας ακούσουν, τους εκλυπαρώ να μην προβούν σε τέτοια πράγματα. Γιατί δεν θα βλάψουν την Εκκλησία. Η Εκκλησία ό,τι έκανε τόσα χρόνια, αυτό θα κάνει και τώρα. Θα παίρνει ψυχές μέσα από τη μετάνοια και θα τις πηγαίνει στον Παράδεισο. Και αυτές τις ψυχές μπορεί να έχουν χίλιες αμαρτίες επάνω τους. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Θα βλάψει την ίδια την κοινωνία και το ίδιο το κράτος μας θα βλάψει. Και το έθνος, αν θέλετε. Είναι ενάντια στα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας αυτό το νομοσχέδιο, αλλά και οποιασδήποτε κοινωνίας, νομίζω, σε όποιο μέρος, μήκος και πλάτος της γης μπορεί να έρθει κάτι τέτοιος νομοθετική ρύθμιση. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Θεός να ευλογεί όλους.